Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετά από 2,5 μήνες στο νοσοκομείο και 7 χειρουργία, ο Γολγοθάς της Ιωάννας φτάνει στο τέλος του. Το κορίτσι περιμένει τη στιγμή που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Την ίδια ώρα η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και το ΣΤΑΡ αποκαλύπτει ότι η κατηγορούμενη που φέρεται να της έριξε το βιτριόλι δεν έδρασε μόνη της. Από την πρώτη στιγμή οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο πού βρήκε η κατηγορούμενη το όπλο, δηλαδή το βιτριόλι, για να καταστρέψει την Ιωάννα. Αναπάντητο ήταν το ερώτημα αν την βοήθησε κάποιος. Το θολό αυτό σημείο φαίνεται πως έχει καθαρίσει. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΤΑΡ, 35χρονη φέρεται να είχε συνεργό. Δεν έδρασε μόνη της. Το πρόσωπο όμως που την βοήθησε το έκανε εν αγνία του. Δεν γνώριζε ότι δίνοντας το βιτριόλι στην 35χρονη θα έδινε σάρκα και οστά στο διαστραμμένο σχέδιό της. Ένα σχέδιο το οποίο προετοίμαζε μήνες πριν την επίθεση. Το ΣΤΑΡ είχε εντοπίσει γείτονα της Ιωάννας, ο οποίος μιλούσε για ύποπτη γυναίκα η οποία παρακολουθούσε την κοπέλα από τον Ιανουάριο. Σε αυτό εδώ το σημείο ήταν κρυμμένο ένα άτομο. Ήταν η γυναίκα. Και εμείς πιστεύαμε ότι είναι κάποιο άτομο που παρακολουθούν για να κλέψουν. Το ίδιο άτομο ήταν στην οδό Πλάτωνος από τη γωνία μέχρι την πολυκατοικία δίπλα που είναι η Ιωάννα. Η 35χρονη μέχρι στιγμής δεν έχει πει κουβέντα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της, Σάκη Κεχαγιόγλου, είναι επιθυμία της να τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής. Κατόπιν δικής της επιθυμίας και επιλογής, ετήρησε το δικαίωμα σιωπής που της παρέχει ο νόμος και δεν απολογήθηκε όταν εκλήθη από τον κύριο ανακριτή. Εάν και πότε θα απολογηθεί επί της ουσίας των κατηγοριών κάθε κατηγορούμενος, το αποφασίζει ο ίδιος αποκλειστικά. Την ώρα που η κατηγορούμενη βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα των γυναικείων φυλακών της Στίβας, η Ιωάννα περιμένει πώς και πώς να πάρει εξιτήριο. Περιμένει να ακούσει από τους γιατρούς το πολυπόθητο ναι για να πραγματοποιήσει το πρώτο εξιτήριο. Βέβαια, λέγοντας εξιτήριο, μην φανταστούμε ότι θα βγει και θα πάει σπίτι της. Θα συνεχίσει ένας πολύ μεγάλος Γολγοθάς με συνεχείς εισαγωγές, θεραπείες, αποκαταστάσεις. Η κοπέλα ακούει πιστά τις συμβουλές των γιατρών της. Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί σε 7 χειρουργία. Αυτό που θέλει είναι σύντομα να ξαναβάλει μπρος στη ζωή της. Ξέρει ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, όμως είναι πραγματική μαχήτρια με απίστευτο πείσμα και δύναμη.